Λύσεις οι οποίες είναι σημαντικές, μπορεί να σας βοηθήσουν φίλοι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ένα νομικό θέμα. Τα πάντα φαίνεται να είναι αρκετά καλά για εσάς. Τα οικογενειακά σας προσέχετε, σας το έχω πει πολλές φορές, αν είστε προς το τέλος Ιουλίου, ενώ σήμερα θα πρέπει να ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας και τους συνεργάτες. Αν είστε γεννημένοι γύρω στη 1, 2, 3 Αυγούστου, ό,τι έχει σχέση με σπουδές, με εξωτερικό, με νομικές υποθέσεις, έστω και με τα εμποδίων, θα μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε και ή των τελευταίων ημερών είστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση και πολύ ερωτική, πολύ γοητεία πέφτει αυτό το καιρό. Αν έχετε σύζυγο που είναι γεννημένη τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, να πηγαίνετε μαζί του όταν βγαίνει έξω τα βράδια. Για τους παρθένους μας αλλάζει. Ήταν πολύ χρήσιμη πληροφορία. Πολύ χρήσιμη βέβαια. Τώρα να του πεις, έλα γόρι μου, πήγαινε με τους φίλους σου σήμερα. Δεν είναι και τόσο... δεν έχει και τόση αυτή. Για τους παρθένους λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα μπαίνετε σε μία περίοδο όπου θα δώσετε μεγάλο αγώνα, ενδεχομένως να χρειαστεί μέχρι τις 15 Ιουλίου να δώσετε αγώνα σε ένα επαγγελματικό θέμα, αλλά δεν αποκλείεται και να φορτιστείτε ή να έχει λίγο εμπόλεμη κατάσταση ο αγώνας. Προς το παρόν, για εσάς που είστε γεννημένοι τον Αύγουστο, πρώτες μέρες, 23, 24, 25 Αυγούστου περίπου, προσέχετε, ενδεχομένως να έχετε πάρει και ένα λάθος, να τα βλέπετε λαθεμένα, να τα βλέπετε με ροζ γυαλιά. Τώρα λοιπόν θα το δείτε αυτό τις επόμενες ημέρες, ότι ενδεχομένως σε επαγγελματικό επίπεδο να προκύψουν. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι νομίζω ότι ακόμα είστε σε μια καλή φάση. Σήμερα ασχοληθείτε με την εργασία σας. Ενώ η νέα θέση του Ερμή θα είναι πολύ καλή για εσάς, η συλλογική δουλειά, οι σχέσεις με τους φίλους και γενικότερα ακόμα και ένα οικονομικό θέμα μπορεί να είναι σημαντικότατο για εσάς. Και πάλι η ζυγή θα είναι. Τρεις εβδομάδες πέρασαν και αρχίσαμε την κρίνια. Τρεις εβδομάδες. Μου έλεγε το καλοκαίρι θα πάει καλά, θα κάνει. Πέρασαν τρεις εβδομάδες, μου τα πει καλά. Ξεκινήσαμε τώρα τα όργανα. Αρχίσαν και πάλι τα θα όργανα. Είναι καλά. Τώρα το να κάνεις και ένα καυγαδάκι, πολλές φορές μπορεί να είναι και καλό. Καλό είναι, καλό δεν είναι. Αν το καυγαδάκι αυτό είναι τέλος πάντων έτσι, σε αξιοπρεπή βάση. Για τους ζυγούς εξακολουθούν να είναι πολύ καλά τα πράγματα. Η νέα θέση του Άρη θα είναι δυναμική για εσάς. Προχωράτε πράγματα που έχουν σχέση με σπουδές, με ταξίδια, με νομικές υποθέσεις. Σήμερα ασχοληθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι μια πολύ καλή, αν μη τι άλλο, διορθωτική περίοδος για εσάς. Μην χάνετε ούτε μέρα. Τουλάχιστον εσείς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, θα το ακούτε να σας το λέω συχνά, αλλά θα σας βοηθήσουν ή ο σύντροφός σας ή οι συνεργάτες να ρυθμίσετε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς, ενώ αρχίζει μια περίοδος όπου τα επαγγελματικά θα σας απασχολήσουν. Προς το τέλος Ιουλίου, που δεν θα μας ακούτε και δεν θα είμαι εδώ να σας λέω αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να προσέχετε εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στη 1η Οκτωβρίου, κάπου εκεί, όπου μπορεί να γίνει ένα κρακ δυνατό. Προσέχετε λοιπόν, από τώρα μπορείτε να το επουλώσετε μια σχέση, μια συνεργασία. Για τους σκορπιούς μας, άντε πάλι. Οι σκορπιοί έχουν να συζητήσουν ένα οικονομικό θέμα που ίσως έχει σχέση με την εργασία. Ένα θέμα το οποίο θα μπορεί αυτόν τον καιρό να επιληθεί πολύ πιο εύκολα. Προσπαθήστε να το επιλύσετε τώρα. Όπως επίσης εργασία ή υγεία θα πρέπει να την προσέχετε αυτό τον καιρό. Γενικότερα σχέδια που έχετε εσείς που είστε γεννημένοι τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν, λίγο καθυστερούν και αυτό σας φορτίζει και είναι μια περίοδος όπου θα πρέπει να προσέχετε και την υγεία σας αλλά και γενικά πώς αντιμετωπίζετε τα εξωτερικά ερεθίσματα. Η Σκορπιοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και αυτό το ξέρεις και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις εξωτερικές πιέσεις είναι λιγάκι πιο τεταμένες μέσα τους και αυτό βεβαίως το βγάζουν. Για τους τοξότες μας των τελευταίων ημερών είστε μια χαρά. Των πρώτων ημερών όμως αρχίζετε τα καυγαδάκια, ο Άρης θα πάει απέναντι από το ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει κρυολογήματα, μικροατυχήματα, προσέχετε τα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο, για αρκετό καιρό. Μην τα βάζετε με άλλους. Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, αν γίνεται κάποια παραπλάνηση, κάτι λάθος που να έχει σχέση με το σπίτι, με την οικογένεια, θα το δείτε τώρα από την άλλη εβδομάδα να έρχεται πάλι στην επιφάνεια για να το επιλύσετε. Άρα κρατάτε χαμηλούς τόνους. Σήμερα μπορεί να δείτε φίλους, αγαπημένα πρόσωπα. Όμως τα πράγματα αρχίζουν και πιέζουν με ένταση, όχι άσχημα, αλλά με ένταση. Όχι για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες.
Οι εγώ και ρήμα θα δώσουν μεγάλους αγώνες για τη δουλειά ή ακόμα και για ένα θέμα υγείας. Σήμερα ρυθμίστε ένα οικονομικό θέμα και προσέχετε την υγεία σας αυτόν τον καιρό. Ενδεχομένως να πρέπει να κοιτάξετε μία και δύο φορές αν έχετε κάποιες ενοχλήσεις. Ενώ ή των τελευταίων ημερών μπορεί να έχετε μία πολύ ωραία περίοδο η οποία έχει σχέση με τα οικονομικά και με τα εργασιακά σας θέματα ή των τελευταίων ημερών. Υδροχόοι μου, εξακολουθήστε να είστε καλά. Η Σελήνη σήμερα είναι στο ζώδιό σας. Των τελευταίων ημερών είστε σε μια μοναδική φάση. Θα δώσετε έναν αγώνα τώρα για τα παιδιά, για τον ερωτικό σύντροφο. Μπορεί να είστε πιεστικοί πάνω σε αυτό. Γενικότερα όμως είναι μια πολύ πολύ δημιουργική περίοδος η οποία θα είναι σημαντική. Τα ψαράκια μας, σήμερα ίσως θέλετε να μείνετε μόνοι. Αρχίζει μια περίοδος όπου η συναισθηματική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα καλή. Και εκείνα που λέγαμε για την ακίνητη περιουσία θα έρθουν πάλι στο προσκήνιο. Όμως για να επιληθούν ή να βρείτε μία λύση πάνω σε αυτά. Σίγουρα εσείς που είστε γεννημένοι τον Φεβρουάριο και που τώρα μπορεί να δείτε θέματα να έρχονται στην επιφάνεια που σας είχε δημιουργήσει η έκλειψη, λύνονται στο τέλος Ιουνίου. Άρα λοιπόν αν μπορείτε να τα μεταφέρετε θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτά θα να συμβούν. Εξαιρετικά. Τι έχεις να πεις εξαιρετικά. Τώρα. Θα πούμε αύριο για το αυριανό επεισόδιο των ηρώων. Ήρωες ανάμεσά μας αύριο στις 10 και 4 είναι το δεύτερο επεισόδιο, Λίτσα μου. Το πρώτο έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μια πολύ ωραία παραγωγή, μια πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία τα θέματα. Τώρα έχουμε ξανά δύο ιστορίες. Μία φορά την Κρήτη, το Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο κοπέλες, η Νάσια Παστού και η Τερέζα Περάκη φροντίζουν 150 ουσιαστικά οικογένειες, 150 οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της φτώχειας, έχουν πολύ μεγάλη στέρηση στη ζωή τους, δεν έχουν χρήματα κτλ. Τους δίνουν τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, πηγαίνουν γιατρούς να τους εξετάσουν, τους πηγαίνουν σε γιατρούς, πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνουν. Η Νάσια και η Τερέζα, κυρίες και κύριοι, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Ηράκλειο της Κρίσης, όπως λέει και ο Σάκης Τρουβάς, στο τρέιλερ, από την Ελλάδα γενικώς.